Κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Όπως κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, δηλαδή τελευταία εβδομάδα του Απριλίου, πρώτη του Μαΐου, η Ευρώπη σημαδεύεται από ένα μεγάλο μουσικό γεγονός. Τι άλλο από το μεγάλο ευρωπαϊκό διαγωνισμό ή το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, όπως έχουμε μάθει να τον λέμε. Προχτές είχατε την ευκαιρία να απολαύσετε την τελική βραδιά, να δείτε τον νικητή. Τώρα όμως, με το φακό της Ετένα, θα δούμε κάτι καινούριο. Κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα περιηγηθούμε σε όλη αυτή την εβδομάδα της Eurovision, που είναι ακριβώς και η εστία για την τελική βραδιά, που συμβαίνουν όλα τα γεγονότα, κοσμικά, κοινωνικά, πολιτιστικά. Έχουμε λοιπόν την κάμερά μας μαζί, ξέρουμε τα κατατόπια, γιατί κάθε χρόνο είμαστε εδώ. Θα δείτε πολλά και διάφορα. Θα δείτε εκδηλώσεις, θα δείτε δεξιώσεις, θα δείτε τα αξιοθέατα του Δουβλίνου, θα δείτε συνεντεύξεις, θα δείτε πρόγραμμα. Μείνετε μαζί. Όχι, δεν βρίσκομαι σε κάποιο διαστημικό τούνελ, βρίσκομαι εδώ στο κέντρο τύπου. Όλο αυτό που βλέπετε γύρω είναι κατασκευή, δεν υπάρχουν από πριν. Είναι χιλιάδες τέτοιες κατασκευές για να μπορέσουν να στεγάσουν και να φιλοξενήσουν και να εξυπηρετήσουν τον τόσο πολύ κόσμο από όλο τον κόσμο που έρχεται για αυτή τη βδομάδα και για αυτή την τελική βραδιά. Εδώ λοιπόν είναι το κέντρο τύπου, δηλαδή το σημείο όπου ανταλλάσσετε πληροφοριακό υλικό ανάμεσα στα μέλη των αποστολών και όπου βεβαίως η κάθε αποστολή μετά την πρώτη πρόβα που μαγνητοσκοπείται, την παρακολουθούν και διορθώνουν βέβαια τα όποια λάθη, κάνουν τις όποιες παρατηρήσεις θέλουν, έρχονται εδώ σε μια αίθουσα και δίνουν τη συνέντευξη τύπου. Συνέντευξη τύπου δίνουν όλες οι συμμετοχές, όλες οι χώρες που συμμετέχουν και βέβαια συνέντευξη τύπου έδωσε και η ελληνική αποστολή. Υπό την αιγίδα των διεθνών σχέσεων και της κυρίας Ειρήνης Γαβαλά, η οποία έχει δουλέψει για την Eurovision από την Αθήνα ακόμα εδώ και πάρα πολύ καιρό, η οποία και παρουσίασε τα παιδιά και όλη τη συνέντευξη τύπου τη διεύθυνε, και με τη βοήθεια των διεθνών σχέσεων, έγινε μια πολύ ωραία συνέντευξη τύπου. Ήρθαν ξένοι δημοσιογράφοι, είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Οι ερωτήσεις ήταν για το τραγούδι μας που είναι κεφάτο, που είναι ελληνικό, που θυμίζει Ελλάδα, που θυμίζει ήλιο, που θυμίζει θάλασσα. Πάρα πολύ κεφάτη. Πρέπει να πω ότι τα παιδιά και το γκρουπ και ο Κώστας ο Μπίγαλης ήταν πάρα πολύ σεμνοί, πάρα πολύ συμπαθείς με τους ξένους, ήξεραν πώς να φερθούν, ήξεραν τι να πούν. Και βέβαια οι εντυπώσεις που αποκομίστηκαν από τους ξένους συναδέλφους ήταν άριστες. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και έχει πολύ μεγάλη σημασία η συνέντευξη τύπου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί οι συνάδελφοι μου βεβαίως μεταφέρουν στις χώρες τους την αίσθηση από την κάθε αποστολή. Η αίσθηση λοιπόν από την ελληνική αποστολή ήταν αρίστη. Στην υγειά σου. Μέσα στον κυκαιώνα των προσκλήσεων, των δεξιώσεων και των πάρτι έλαμψε, στην κυριολεξία έλαμψε, το γλέντι της ελληνικής αποστολής. Η ΕΤΕΝΑ με την πολύτιμη βοήθεια και συμπαράσταση του Υπουργού Τουρισμού κ. Λιβανού διοργάνωσε στη μοναδική ελληνική ταβέρνα στο Δουβλίνο μια υπέροχη βραδιά. Περίπου 400 άτομα από όλη την Ευρώπη παρήλασαν, αρκεί να σας πω ότι η ουρά για να μπουν μέσα να γευθούν ελληνικά φαγητά και να πιούν ούζο και ελληνικό κρασί έφτανε μέχρι τη γωνία του πεζόδρομου. Έμειναν όλοι ενθουσιασμένοι σε σημείο που δεν ήθελαν πια να φύγουν αργά το βράδυ από όλες τις χώρες. Ακούσαμε ελληνική μουσική, χορέψαμε ελληνικούς χορούς, φάγαμε ελληνικά φαγητά, συζητήσαμε για τις ελληνικές συμμετοχές. Είδαμε μια πραγματικά υπέροχη βραδιά που τη θυμούνται όλοι. Μέχρι του σημείου που έχουμε πρόβλημα, κυκλοφορούμε εδώ στους χώρους για τις πρόβες και μας σταματάνε συνέχεια και μας λένε «Μα εσείς οι Έλληνες, τι υπέροχο πάρτι ήταν αυτό που δώσατε, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ». Ήταν πραγματικά μια υπέροχη βραδιά. Θα δούμε αμέσως πώς περάσαμε εκεί. Θα δούμε τον Τζόνι Λόγκαν, τον Mr. Eurovision όπως ονομάζεται, που μας τίμησε με την παρουσία του, γιατί είναι φοβερός φιλέλληνας, μας αγαπάει όλους πάρα πολύ και ειδικά την ταραμοσαλάτα. Θα δούμε τον πρέσβη στο Δουβλίνο που μας μίλησε. Θα δείτε πώς περάσαμε και θα δείτε πόσο καλό για τη χώρα μας είναι να γίνονται τέτοιες βραδιές. Hello, Victor.
Καλώς ήρθατε στην ελληνική βραδιά που διοργανώνει η ελληνική τηλεόραση 1 σε συνεργασία με τον κύριο Λιβανό, τον Υπουργό Τουρισμού. Θέλετε να μας πείτε κάτι? Νομίζω ότι σημειώθηκε πολύ μεγάλη επιτυχία. Πείτε μας και εσείς τη γνώμη σας. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία η σημερινή βραδιά. Απλώς θέλω να καλωσορίσω όλη την ομάδα της ΕΡΤ εδώ και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία. Είμαι πολύ σίγουρος ότι το Σάββατο θα έχουμε μια πολύ καλή θέση, αν όχι την πρώτη. Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ, να περάσουμε όλοι μαζί, να δώσουμε και στους ξένους να καταλάβουν τι σημαίνει ελληνικό φαΐ και ελληνικό γλέντι. Ελπίζω να σας ξαναδούμε το Σάββατο βέβαια στην τελική βραδιά και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Hello, Johnny Logan. I know that you like the remoussalata. Have you tasted any? Not in this restaurant, but I will tomorrow night. Okay. But I had some in Greece. George saw it with the last time that I was there. Okay. What do you think for the Greek entry this year? I haven't had time to listen to all the songs, but I liked very much the Greek music that I heard when I was in Athens. Okay. I liked very much Athens as well. Στο Δουβλίνο βρεθήκαμε δυστυχώς μεγάλη εβδομάδα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που ρωτήσαμε, αν και δεν το περιμέναμε γιατί η ελληνική ορθόδοξη παροικία στο Δουβλίνο είναι πάρα πολύ μικρή, ήταν αν υπάρχει κάποια ορθόδοξη εκκλησία για να μπορέσουμε κι εμείς να ξεκλέψουμε κάποιο χρόνο, να ανάψουμε ένα κερί μέρες που είναι. Εδώ λοιπόν μας περίμενε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Ένα παλιό τυπογραφείο αγορασμένο με τεράστιες θυσίες από τους Ορθόδοξους του Δουβλίνου έχει μετατραπεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Λειτουργεί ο Ρουμάνος πατήρ Ειρηναίος. Έχουμε λοιπόν πλάνα από την Εκκλησία, έχουμε τον πατέρα Ειρηναίο και έχουμε και τον πρόεδρο της ελληνικής ομογένειας, της ελληνικής παροικίας εδώ. Καλώς ορίσατε στην Ιρλανδία. Αυτή η Εκκλησία μας είναι η πρώτη Ελληνοορθόδοξος Εκκλησία σε όλο το νησί της Ιρλανδίας. Πρώτη Ελληνοορθόδοξος στο Δουμπλίνο. Είμαι πάτερ Ειρηναίος, είμαι από την Ρωμανία. Αυτή η Αρχιεπισκοπή Τιατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, Εξαρχία της Ιρλανδίας, Πάσης Ιρλανδίας και Μάλτης. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κωνσταντούρης. Σας μιλάω από την Εκκλησία της Ιρλανδίας, η οποία είναι η πρώτη ορθόδοξη ελληνική εκκλησία στο Δουβλίνο και γενικά σε όλο το νησί της Ιρλανδίας. Είμαι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Ιρλανδίας και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και από πολλά χρόνια, μετά από 10 χρόνια ταλαιπωρίας, αγοράσαμε αυτό το κτίριο, το οποίο ήταν τυπογραφείο, εργοστάσιο τυπογραφείο. Και μετά από πολλές διενέργειες και δανειστήκαμε και χρήματα από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο Bayswater του Λονδίνου και με τη βοήθεια του Αρχιεπισκόπου Γρηγόριου του Λονδίνου, αγοράσαμε αυτό το κτίριο, το οποίο το έχουμε κάνει μια πολύ όμορφη εκκλησία. Ελπίζω ο κόσμος στην Ελλάδα να μάθει ότι υπάρχουν Έλληνες και υπάρχουν και Ορθόδοξοι στην Ιρλανδία και όποτε έρχονται στην Ιρλανδία ως διακοπές να έρθουν να επισκέπτονται την Ελληνική Εκκλησία και θα έχουμε συγχρόνως και ένα Greek Community Center. Δεν ξέρω πώς θα το πω στα ελληνικά αυτό. Το οποίο να έρχονται να πίνουν καφέ, να διαβάζουν την εφημερίδα τους και να κάνουν ό,τι θέλουν και όποια βοήθεια θέλουν. Θα πρέπει να ξέρετε ότι όλη αυτή η εβδομάδα, η εβδομάδα της Eurovision, δηλαδή η εβδομάδα που προηγείται της τελικής βραδιάς, είναι μια πάρα πολύ αγχωτική και πάρα πολύ κουραστική εβδομάδα. Γιατί? Γιατί τρέχουμε όλοι να παρακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ποτέ τελικά δεν καταφέρνουμε να ολοκληρώσουμε. Τι συμβαίνει λοιπόν αυτή τη εβδομάδα? Εκτός από τις εξαντλητικές πρόβες, πρόβες ήχου, πρόβες εικόνας, πρόβες ορχήστρας, πρόβες του τραγουδιού, και εκτός από τις δεξιώσεις βέβαια φιλοξενίας της χώρας που μας φιλοξενεί και που διοργανώνει τη βραδιά στην παρούσα φάση της Ιρλανδίας, υπάρχουν και οι δεξιώσεις της κάθε χώρας που συμμετέχει.
Τι είναι αυτές οι δεξιώσεις? Είναι κοσμικά και κοινωνικά γεγονότα. Όλες οι αποστολές λοιπόν από την κάθε χώρα, προσπαθώντας να βοηθήσουν όσο μπορούν περισσότερο το τραγούδι τους, δίνουν κάποια δεξίωση, στην οποία βεβαίως είναι καλεσμένοι οι υπόλοιπες αποστολές των άλλων χωρών. Έχουμε να δούμε τέτοιες δεξιώσεις. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, γιατί εκεί γίνεται η ζήμωση για το τραγούδι και πέρα από αυτό υπάρχει και κάτι πολύ σοβαρότερο. Ερχόμαστε σε επαφή λαός με λαό, ανταλλάσσουμε γνώμες, κουλτούρες, απόψεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέρος της εβδομάδας αυτής της Eurovision. Θα δούμε λοιπόν τέτοιες δεξιώσεις, θα δούμε τη δεξίωση της Κύπρου, θα δούμε τη δεξίωση της Φινλανδίας, θα δούμε τη δεξίωση της Ρωσίας. Βέβαια σε αυτές τις δεξιώσεις προσφέρονται εδέσματα, κυρίως τυπικά από κάθε χώρα, και το εθνικό Ιρλανδικό ποτό, η μπύρα. Χριστός Ανέστη. Περιμένω να έρθει σαν μια Κυριακή που δεν χωράει τη φρικτή μου τη σιωπή να με ξυπνήσει με ένα θάνατο φιλί. Νύχτα φωτεινή και πάλι. Στη δεξίωση της Κυπριακής Αποστολής βρήκαμε κάποιο χρόνο που στην κυριολεξία ξεκλέψαμε την Ευρυδίκη από τον πολύ κόσμο που την πολιορκεί και θα θέλαμε να κάνουμε έτσι μια μικρή κουβεντούλα πάνω στη φετινή διοργάνωση. Ευρυδίκη συμμετείχες και το 92 με ένα τραγούδι πάλι του Γιώργου Θεοφάνους. Φέτος συμμετέχετε και πάλι μαζί. Ποια είναι η διαφορά από το 92 μέχρι τώρα? Η διαφορά. Δεν υπάρχουν πολλές διαφορές σε ένα τέτοιο διαγωνισμό όπως είναι το φεστιβάλ της Eurovision. Οι διαφορές είναι ίσως μέσα σε εμάς τους ίδιους. Έχουμε αλλάξει σίγουρα μέσα σε δύο χρόνια. Το ταιριάζουμε τότε, ήταν πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Είμαστε όμως ιδιαίτερα περήφανοι που εκπροσωπούμε την Κύπρο φέτος με το «Είμαι άνθρωπος κι εγώ». Είναι ένα πολύ σημαντικό τραγούδι και για μένα και για τον Γιώργο που το έγραψε, είναι ο συνθέτης και ο υπουργός του τραγουδιού. Πιστεύω ότι δίνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να το καταλάβουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και να πάρει πραγματικά τη θέση που το αξίζει. Τι έχεις να πεις για τη διοργάνωση εδώ των Ιρλανδών? Είσαι ευχαριστημένη από τις πρόοδες, από την περιποίησή τους, από όλα? Είμαι αρκετά ευχαριστημένη, γιατί έτυχε να βρίσκομαι και πέρσι στο διαγωνισμό που έγινε στην Ιρλανδία, γιατί διεύθυνε ο Γιώργος τότε για την Κύπρο. Και πιστεύω ότι φέτος η διοργάνωση είναι πάρα πολύ καλύτερη από την περσινή. Βέβαια φέτος βρισκόμαστε και στο Δουβλίνο, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Κάνει και καλό καιρό. Κάνει και ελληνικό καιρό, ελληνοκυπριακό καιρό. Δεν μου λες, τι ακούς για το τραγούδι γενικά? Αρέσει έξω, στους ξένους? Το δικό μας τραγούδι. Ακούγονται πάρα πολύ καλά σχόλια. Βέβαια εμείς προσπαθούμε να είμαστε προσγειωμένοι, γιατί και το 92 με το ταιριάζουμε ήταν πάρα πολύ θετική η ανταπόκριση του όλου του κόσμου απέναντί μας και τελικά το κομμάτι πήρε την 10η θέση. Φέτος θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλύτερα. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας διαγωνισμός που δεν μπορεί κανείς να ξέρει. Εμείς σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία. Μακάρι να πάτε μπροστά, να σας καμαρώσουμε και στην πρώτη θέση και θα είμαστε κι εμείς πάντα στο πλευρό σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί είμαι άνθρωπος κι εγώ. Είμαι άνθρωπος κι εγώ. Hello, I'm Frances Raphael. I send my love to the Greek audiences. And my composer, George Diakonos, is also from Greece. Walking to the box, let your secrets out. Time for confession. Purify your soul, denounce the devil from within. No time for aggression. Can't you see the piece of dust that crumbles in your hand is me? Give me some affection. And though my heart is broken, my picture is forgotten, but I still believe that I can see a piece of me reflected.
ο Γιώργος De Angelis. Ζεις και δουλεύεις στο Λονδίνο. Σωστά, ναι. Δεν γεννήθηκες εκεί. Όχι, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα. Ήρθα εδώ το 1980 για σπουδές και παρέμεινα. Όχι εδώ, εκεί μάλλον, στην Αγγλία. Πώς αποφάσισες να στείλεις τραγούδι στο Eurovision? Λίγο μπλεγμένη δουλειά εδώ. Η βασική δουλειά είναι παραγωγές δίσκων. Και δουλεύω στο άλμπουμ της Francis που έχει υπογράψει με τη Virgin. Και γράφοντας μερικά τραγούδια για το άλμπουμ, ένα από αυτά ήταν το Lonely Symphony. Στο οποίο αποφασίσαν όλοι να το στείλουν στο Eurovision και μετά από πολύ πιστικές προτάσεις δέχτηκαν να έρθουμε εδώ πέρα, στο μπλέξιμο. Είναι φοβορή το τραγούδι που σημαίνει ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσει. Θα ήταν πολύ όμορφο ένας Έλληνας να πάει την νίκη στους Βρετανούς, έτσι δεν είναι? Ναι, πολύ. Είναι λίγο όχι κομική, ας πούμε, έτσι, η κατάσταση, γιατί το έχω γράψει μαζί με ένα φίλο από το τραγούδι, ο οποίος είναι Ιρλανδός. Είναι λίγο διεθνιστικό τραγούδι. Είναι Ελληνοϊρλανδική συμμαχία για την Αγγλία. Έτσι κι αλλιώς θα πάμε μια χαρά με τους Ιρλανδούς. Οπότε θέλω να μου πεις και κάποια προγνωστικά για το δικό μας, το ελληνικό τραγούδι. Το ελληνικό τραγούδι νομίζω θα πάει πολύ καλά. Στις πρόβες όλος ο κόσμος εδώ από το Eurovision Fan Club και όλα αυτά τους άρεσε πάρα πολύ. Όπως είδες και εσύ, χτυπάγαν όλοι παλάμια και στο ρυθμό του τραγουδιού. Ο Κώστας είναι πολύ καλός καλλιτέχνης, έχει πολλή απήχηση. Έχει περάσει από το στάδιο πλέον το μόνο μουσικό, ξέρει πώς να. Να γοητεύει τον κόσμο και να έχει μια καλή επαφή και νομίζω θα πάει αρκετά καλά. Είναι πιο live τραγούδι από ότι δισκογραφικό και αυτό θα το βοηθήσει στο... Από την ελληνική μας καρδιά ευχόμαστε κάθε επιτυχία και στους δύο. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η ελληνική παρουσία στον 31ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Μια παρουσία πάρα πολύ σημαντική και τριπλή σε φάση. Η ελληνική συμμετοχή, η κυπριακή συμμετοχή με την Ευρυδίκη και η συμμετοχή στο τραγούδι της Βρετανίας. Ο ελληνισμός που λάμπει. We will rise, we will never fall.
πραγματικά πολύ σημαντικό πως μια μικρή χώρα όπως η Ιρλανδία έχει καταφέρει να κερδίσει 4 φορές αυτό το διαγωνισμό και βέβαια να οδηγήσει τη νίκη και τη φιλοξενία στη χώρα της, δηλαδή στην Ιρλανδία. Αξίζει πάρα πολλά αυτή η νίκη, αξίζει πολλά γιατί η χώρα καταφέρνει να γίνει γνωστή στο εξωτερικό και βεβαίως να ωφεληθεί πάρα πολύ ο τουρισμός της κάθε χώρας. Γι' αυτό ακριβώς και δίνονται οι μάχες, δεν είναι τόσο για την προβολή του τραγουδιού ή για τη νίκη του τραγουδιού, όσο για αυτή τη φιλοξενία, το να μπορέσουμε δηλαδή να οδηγήσουμε στη χώρα μας τα μέλη των αποστολών από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο, για να έχουμε και εμείς τα ωφέλη μας. Βεβαίως οι οργανισμοί τουρισμού είναι αυτοί που έχουν τα μεγάλα ωφέλη, όπως και εδώ στην Ιρλανδία. Ήρθαμε λοιπόν στην Ιρλανδία σε ένα καιρό μάλλον βροχερό, μάλλον τυπικό σαξονικό και κελτικό. Φέραμε όμως μια λιακάδα και αυτό μας το λένε όλοι οι Ιρλανδοί. Μόλις ακούνε ότι είμαστε από την Ελλάδα, μας λένε ήρθατε και φέρατε τη λιακάδα στην Ιρλανδία. Οι Ιρλανδοί είναι ένας λαός που παρόλο που μας χωρίζουν πάρα πολλά, μας ενώνουν και πάρα πολλά. Δηλαδή είναι λαός κεφάτος, ζωντανός, ζωηρός, με χιούμορ, με θέση ζωής αισιόδοξη, πραγματικά δυναμική. Μας αγαπάνε πολύ εμάς τους Έλληνες γιατί ξέρουν ότι έχουμε κοινά. Άνθρωποι που πίνουν, άνθρωποι που γλεντούν, άνθρωποι που γελάνε, ιδιαίτερα φιλόξενοι, δεν τολμάς να ζητήσεις κάτι και αμέσως θα σε εξυπηρετήσουν. Και βέβαια η διοργάνωσή τους είναι άψογη, έχουν και την πείρα βέβαια τόσων χρόνων που διοργανώνουν την Eurovision, έχουν όμως και τη διάθεση γιατί δεν φτάνει μόνο η πείρα. Είναι όλοι γελαστοί, είναι όλοι εξυπηρετικοί, προσπαθούν με τα δυνατά τους πραγματικά να μην υπάρξει κανένας παραπονεμένος. Και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανείς παραπονεμένος. Περνάμε πάρα πολύ καλά, τους ευχαριστούμε γι' αυτό, τους ευχαριστούμε και πρέπει να το μάθετε κι εσείς. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να μπορέσει και η Ελλάδα να φιλοξενήσει αυτό το διαγωνισμό. Δίνουμε κι εμείς τις μάχες μας όσο μπορούμε, γιατί πραγματικά βλέπουμε από τις χώρες που επισκεπτόμαστε κάθε χρόνο πόσο μεγάλο είναι το όφελος μιας τέτοιας φιλοξενίας. Και πέραν αυτού πρέπει να πούμε ότι και οι ίδιοι οι ξένοι μας το ζητούν, μας λένε πότε επιτέλους θα το πάρει και η Ελλάδα να μπορέσουμε να έρθουμε σε εσάς που είστε γνωστοί ανά τον κόσμο για τη φιλοξενία και το γέλιο σας. Κατά τη βδομάδα της παραμονής μας στο Δουβλίνο, η επίσκεψή μας στο Μουσείο Ιρλανδών Συγγραφέων ήταν βέβαια επιβεβλημένη. Το μουσείο αυτό άνοιξε μόλις το 1991 και στεγάζει όλη την ιστορία της Ιρλανδέζικης λογοτεχνίας. Στεγάζεται σε ένα παλιό αρχοντικό αναπαλαιωμένο και στις αίθουσές του μπορεί να δει κανείς πορτρέτα, χειρόγραφα, πρωτόλια, προσωπικά αντικείμενα, γραφομηχανές, μορφών όπως ο Γιτς, όπως ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σο και όπως ο Σάμιουελ Μπέκετ, που είναι και τα τρία Νόμπελ λογοτεχνίας για την Ιρλανδία, αλλά και ονομάτων όπως ο Τζέιμς Τζόις και ο Όσκαρ Ουάιλντ. Ο φακός της ΕΤΕΝΑ θα περιηγηθεί στις αίθουσες του μουσείου, θα δούμε μαζί όλα αυτά τα πράγματα, όλα τα πορτρέτα και τα αντικείμενα, θα δούμε όμως και κάτι άλλο, το πώς οι απόγονοι Ιρλανδοί τιμούν τους προγόνους. Το 1959 ο Άρθουρ Γκίνες αγόρασε ένα παλιό ζυθοποιείο στην Grain Street και άρχισε να δημιουργεί την πολύ γνωστή, την πασίγνωστη μπύρα Γκίνες, τη γνωστή αυτή μαύρη μπύρα με τον παχύ άσπρο αφρό. Πρέπει να πούμε ότι η μπύρα Γκίνες έχει φτάσει να παράγεται στα 10 εκατομμύρια ποτήρια την ημέρα, την σήμερον ημέρα. Εδώ λοιπόν είναι και το Μουσείο της Μπύρας, ενός είδους το οποίο αγαπούν ιδιαίτερα οι Ιρλανδοί, αξίζει λοιπόν να το επισκεφθούμε. Do I,
Η θάλασσα εγώ και εσύ. Διρι 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 διδά. Διρι διρι διδά. Κοίτα με στα μάτια και τραγούδα το ξανά. Έχουμε περάσει στην Γαλλία και δίνει ένα βαθμό στη Ρωσία. Δύο βαθμοί στην Ισπανία. Τρεις βαθμοί στην Κύπρο από τη Γαλλία. Στην Ισλανδία τέσσερις βαθμούς. Πέντε βαθμοί στην Ελβετία. Έξι βαθμοί στην Πορτογαλία. Επτά βαθμοί στην Ουγγαρία. Οκτώ βαθμοί στην Ιρλανδία. Βοσνία Ζεγοβίνη, δέκα βαθμοί. Και το 12. Στην Πολωνία. Στην Πολωνία το 12 που την ανεβάζει μεν, αλλά δεν τη βοηθάει. Έχουν μεγάλη διαφορά. 226 ψήφους Ιρλανδία, 166 Πολωνία. Η Ιρλανδία για τρίτη συνεχή χρονιά νικήτρια. Ακούτε τι γίνεται. Βλέπετε τους Ιρλανδούς καλλιτέχνες. Μοναδικό στην ιστορία της Eurovision. Όρθιο το θέατρο επεθυμεί. Για τρίτη συνεχή χρονιά η Ιρλανδία είναι νικήτρια. Βλέπετε τους πανηγυρισμούς και τους ακούτε. Κυρίες και κύριοι, ο 39ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision μόλις τελείωσε. Ανακηρύξαμε την Ιρλανδία νικήτρια. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι η δεύτερη φορά, δεν είναι η τρίτη φορά, είναι η πέμπτη φορά. Είναι η τρίτη συνεχής χρονιά που ανακηρύσσεται η Ιρλανδία νικήτρια. Εμείς έχουμε πάρει τη 14η θέση, έχουμε εξασφαλίσει σαφώς την πρόκρισή μας για του χρόνου. Κώστα, πώς είδες τα πράγματα? Κοίταξε, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, θεωρώ επιτυχία της Ελλάδος το ότι μείναμε μέσα στη 16άδα και μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν είχα την εμπειρία άλλη φορά της Eurovision. Είδα κάποιες σχέσεις, κάποιες λεπτές ισορροπίες μεταξύ των χωρών. Θεωρώ ότι η Ιρλανδία κέρδισε δίκαια. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι. Εύχομαι του χρόνου η Ελλάδα να έχει ακόμα καλύτερη εκπροσώπηση. Είναι καλή η 14η θέση αν υποθέσει κανείς ότι χώρες με παράδοση όπως η Φινλανδία έχουν μείνει έξω, που συμμετέχει χρόνια. Αντώνη, τι έχεις να πεις, πώς φάνηκε η όλη η ιστορία της Eurovision? Κοίταξε, ευχαριστήκα πάρα πολύ την πύρα εδώ στην Ιρλανδία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και γενικά ξέραμε τι πρόκειται να συμβεί, διότι εντάξει, ονόνοητο. Ναι. Ναι, ναι, αυτά. Να πω κάτι εγώ. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς. Η αποστολή... Ναι, και εγώ αυτά που είπε. Η αποστολή βγήκε πρώτη. Πιστεύω δηλαδή ότι οι άνθρωποι ξεκινώντας από το γύρο του Δάβεση, Mr. Propeller εδώ... George Dabasis. Περάσαν πάρα πολύ καλά. Πραγματικά ένας προς ένα η αποστολή έδωσε τα πάντα. Ειρήνη Γαβαλά, εσείς προσωπικός κυρία μου, ο Γιώργος ο Δάβασης, η Σίνια η Κούσουλα, ξεχνάω, ποιο ξεχνάω, η Κάτια η Καλιτσουνάκη, βέβαια. Τεχνικούς μας από εδώ. Έχουμε τους τεχνικούς μας. Το Γιάννη, το Χρήστο και το Στέλιο. Ο κύριος Κούρτης εδώ, κοιτάξτε τον. Λοιπόν, εδώσαμε τον αγώνα τον καλό. Πιστεύω, επαναλαμβάνω και πάλι, ο διαγωνισμός Eurovision να ανεβάσει το επίπεδό του, γιατί δεν μπορεί να ξεχωρίζει ένα τραγούδι σαν της Ιρλανδίας τόσο πολύ. Για μένα, ας πούμε, αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι ο κόσμος θέλει μελωδία. Ο κόσμος θέλει συνέστημα. Λοιπόν, εύχομαι και ελπίζω τα επόμενα χρόνια να υπάρχουν ακόμα καλύτερα τραγούδια, γιατί ο θεσμός πρέπει να μείνει. Για τη συνέβρεση μιλάω, των λαών. Πρέπει να υπάρχει αυτός ο θεσμός. Πάντως, το τρεχαντήρι έχει ήδη γνωρίσει επιτυχία. Είναι οι Γάλλοι ξετρελαμένοι, οι οποίοι κυκλοφορούν και λένε «Διρι, διρι» συνέχεια. Καλά. Είναι όλοι ξένοι ενθουσιασμένοι με τον ήχο και τον χρώμα του τραγουδιού. Είχαμε... Να πω για κάτι άλλο, συγγνώμη.
Όποιος θέλει μπορεί να με ρωτήσει όλα τα τραγούδια της Eurovision από ποιο κομμάτι είναι κλεμμένα. Πραγματικά είναι όλα κλεμμένα. Τα βρήκα όλα, κανονικά. Δηλαδή, μην τα λέω τώρα για τρομερά στην τηλεόραση, αλλά όλα τα ξέρω. Ο Αντώνης έχει δίκιο, είναι λιγάκι δεικτικός, αλλά έχει δίκιο. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι αυτός ο διαγωνισμός είναι μια ευκαιρία για να βρεθούν οι λαοί. Εγώ, παραδείγματος χάρη, αυτή τον καιρό βίωσα, αυτή την εβδομάδα εδώ, βίωσα όλες τις γλώσσες, γλώσσες με πάρα πολλά σύμφωνα και είπα πώς αυτή η γλώσσα, παραδείγματος χάρη της Πολωνίας, θα μπορέσει να είναι έβυχη. Λοιπόν, και όμως ήταν έβυχη, ήταν πολύ μεγάλη τραγουδίστρια αυτή που τραγούδησε στην Πολωνία. Υπήρχαν, εκείνο που θέλω να πω λοιπόν, ότι υπήρχαν φέτος πολύ καλοί τραγουδιστές. Πάρα πολύ καλή τραγουδιστή. Δηλαδή το τραγουδιστικό επίπεδο, το ερμηνευτικό μάλλον, ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι, αυτό το ξεχώρισα και εγώ. Τα τραγούδια, θέλω να πιστεύω ότι πρέπει για να σωθεί ο διαγωνισμός τα τραγούδια να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον. Να είναι πιο πρωτότυπα τραγούδια. Να ρωτήσω κάτι. Ξαναρχόμαστε Eurovision. Σίγουρα. Αφού ξαναγίνεται στην Ελλάδα, εμεί σίγουρα, αλλά νομίζω ότι πρακτικά δεν είναι εφικτό. Θα πρέπει να δοθεί ευκαιρία και σε κάποιον άλλον. Ελπίζω, λέω και το λέω αυτό με όλη μου την καρδιά, η Ελλάδα πάντοτε να μένει μέσα και όχι μόνο αυτό, αλλά να έρχεται και όσο δυνατόν κοντύτερα στις πρώτες θέσεις, γιατί πρέπει το ελληνικό στοιχείο να υπάρχει και να επιδεικνύεται στο εξωτερικό. Εγώ θα ήθελα να μην δοθεί ευκαιρία σε κάποιον άλλον και να ξανάρθουμε εμείς, γιατί περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Κόντρα μου πάλι. Κορίτσια, θα μου πείτε και εσείς δύο λόγια για τις εμπειρίες σας για την Eurovision. Εμείς περάσαμε καταπληκτικά, η οργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή και... Βικτόρια, είναι και η δεύτερη φορά σου, έτσι. Ναι. Και πάλι στην Ιρλανδία. Και πάλι στην Ιρλανδία. Θα έρθουμε και του χρόνου. Βέβαια, σίγουρα. Βέβαια, σίγουρα. Κύριε Δάμπαση, ελάτε στην κάμερα. Ο κύριος Δάμπασης, ο άνθρωπος που κάθεται πίσω από τις κάμερες, είναι ο σκηνοθέτης μας. Θέλω να ευχαριστήσω, Δάφνη, εκ βάθους καρδίας, τον Κώστα τον Πίγαλη, που μαζί με τους συνεργάτες του έδωσε τη μεγάλη μάχη σαν ένας γνήσιος και τίμιος καλλιτέχνης επαγγελματίας. Τον ευχαριστούμε όλοι εμείς θερμότατα, γιατί διατήρησε την ΕΡΤ 1 στον επόμενο διαγωνισμό της Eurovision. Πράγμα τον πολύ ευχαριστούμε σημαντικό. Πάρα πολύ και να είναι καλά και να έχει πάντοτε μεγάλες επιτυχίες. Κυρία Ειρήνη Γαβαλά Χαρδαλιά είναι αρχηγός της αποστολής και είναι από τις διεθνείς σχέσεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ακούσουμε και τη δική σας γνώμη για τη διοργάνωση. Η διοργάνωση των Ιρλανδών ήταν άψογη όπως πάντα άλλωστε και πιστεύω ότι και του χρόνου που θα είμαστε εδώ θα είναι εξίσου καλή και άρτια. Είναι συμπαθέστατοι άνθρωποι, πολύ εξυπηρετικοί. Πραγματικά μας έχουν κατασκλαβώσει. Η αλήθεια είναι ότι τώρα είμαστε λιγάκι κουρασμένοι μετά από όλο το τρέξιμο της εβδομάδας αυτής. Αλλά πιστεύω ότι πραγματικά το τραγούδι που πήρε το προβραβείο το άξιζε, το πήρε με το σπαθί τους οι Ιρλανδοί. Ξανά στην Ιρλανδία λοιπόν. Ξανά στην Ιρλανδία, ναι. Ξαναρχίζουμε από την αρχή. Σίγουρα. Και θα ήθελα να μιλήσω και με την κυρία Καλιτσουνάκη που είναι η συνάδελφός μου από το ραδιόφωνο. Κυρία Καλιτσουνάκη, να σχολιάσουμε λιγάκι την ψηφοφορία. Να σχολιάσουμε την ψηφοφορία. Δικαίως βγήκε η Ιρλανδία. Για μένα ναι. Για μένα ναι, ήταν ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι, πάρα πολύ καλή ερμηνεία, σεμνή, λιτή, τα παιδιά πάρα πολύ καλά στη σκηνή. Για μένα ναι, ήταν δίκιο. Ευρυδίκη! Συγχαρητήρια, Χριστός Ανέστη, δεν προφτάσαμε να αλλάξουμε ευχές. Πες μου. Να πω ότι είσαι ευχαριστημένη. Ο διαγωνισμός έγινε, τραγουδήσαμε όλοι πάρα πολύ καλά πιστεύω. Πρώτοι δεν ήρθαμε, ούτε η Κύπρος, ούτε η Ελλάδα. Τι να πω. Ας ευχηθώ τα επόμενα χρόνια που θα έρθουν να είμαστε ακόμα μέσα στο διαγωνισμό και η Κύπρος και η Ελλάδα. Τουλάχιστον για φέτος τα καταφέραμε και παραμείναμε μέσα παρόλες τις πολιτικές ψηφοφορίες που γίνανε. Είμαι αρκετά ευχαριστημένη. Τι να πω. Νομίζω ότι θα πρέπει να είσαι γιατί πραγματικά ήσουν καταπληκτική εκεί πάνω στη σκηνή. Θα τα πούμε πάλι στο Δουβλίνο. Ελπίζω να ξανάρθεις. Δεν ξέρω. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η Ευρυδίκη. Αυτοί ήταν όλοι οι άνθρωποι που μια εβδομάδα στη Eurovision παλεύουμε, προσπαθούμε για το καλύτερο και για τη χώρα και για τη συμμετοχή μας. Ο 39ος διαγωνισμός είναι πια παρελθόν. Ξεκινάμε για τον 40ο. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στο Δουβλίνο. Ελπίζουμε με καλύτερη θέση. Αν όχι, διαγωνισμός είναι, δεν χάθηκε ο κόσμος.
62. I was 16 and so were you, and we lived next door on the avenue. Jerry Lee was big and Elvis too, blue jeans and blue suede shoes, and we never knew what life held in store. We just wanted to rock and roll forevermore. We were the rock and roll kids, rock and roll was all we did. Listening to those songs on the radio. I was yours and you were mine, but that was once upon a time. Now we never seem to rock and roll anymore. Now Johnny's in love with the girl next door, Mary's down at the record store. They don't wanna be around us no more. Golden oldies, but we hardly speak. Too busy running to a different beat. Hard to understand, we were once like them. How I wish we could find those rock and roll days again. Rock and roll was all we did, and listening to those songs on the radio. I was yours and you were mine, but that was once upon a time. Now we never seem to rock and roll anymore. I was yours and you. That was once upon a time. Now we never seem to rock and roll. We just never seem to rock and roll.